Το πόδι του αθλητή είναι μια μυκητιασική λίμωξη που συνήθως ξεκινά ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών. Συμβαίνει συχνότερα σε ανθρώπους που τα πόδια τους ιδρώνουν έντονα ενώ φορούν στενά παπούτσια. Η λίμωξη είναι μεταδοτική και μπορεί να μεταδοθεί μέσω μολυσμένων πατωμάτων, πετσετών ή ρούχων. Αν λοιπόν αντιμετωπίζετε παρόμοιο πρόβλημα, σε μια λεκάνη με ζεστό νερό προσθέστε 2-3 σκελίδες σκόρδο και βάλτε μέσα τα πόδια σας για περίπου 30 λεπτά. Αν κρυολογήσετε, ψιλοκόψτε μία σκελίδα σκόρδο και αφήστε τη για 5 λεπτά σε ζεστό νερό. Αφού περάσουν τα 5 λεπτά, σουρώστε και πιείτε το υγρό. Προφυλακτείτε από γρήπη και κρυολόγημα όταν υπάρχει επιδημία, τρώγοντας 3 ομές σκελίδες σκόρδο καθημερινά. Κόψτε σκόρδο και βάλτε το πάνω από τον κάλο. Τυλίξτε με γάζα και αφήστε όλη νύχτα. Κάντε το αυτό καθημερινά μέχρι να μαλακώσει ο κάλος και να βγει εύκολα. Ο έρπης είναι ένας ιός γνωστός εδώ και πολλούς αιώνες. Την ονομασία στον ιό την έδωσε ο Ιπποκράτης, μιας και είχε παρατηρήσει πως αυτός ο ιός έρπει. Έρπο σημαίνει σέρνομα. Ο έρπης όταν μολύνει ένα σημείο του σώματος, συνήθως τα χείλη, επιχείλιος, ή τα γεννητικά όργανα, μπορεί να μολύνει στη συνέχεια και άλλα κοντινά ή μακρινά σημεία του σώματος. Και είναι πια γνωστό ότι ο έρπης πραγματικά μπορεί να έρπει από κύτταρο σε κύτταρο. Αν ταλαιπωρήσετε από επιχείλιο έρπητα, κόψτε στη μέση μία σκελίδα σκόρδο και πιέστε την απαλά επάνω στο σημείο που βγαίνει ο έρπης. Κρατήστε την εκεί για περίπου 10 λεπτά ή λιγότερα επαναλαμβάνοντας μερικές φορές σε διάρκεια μιας ώρας και μετά ξεπλύνετε την περιοχή με χλιαρό νερό. Το σκόρδο έχει αντιβακτηριακές, αντισηπτικές και αντιϊικές ιδιότητες, γι' αυτό και είναι πολύ αποτελεσματικό. Είναι επίσης πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, τα οποία καταστρέφουν τις ελεύθερες ρίζες που επιτίθενται στα ευάλωτα κύτταρα του οργανισμού. Αν σας έχει πιάσει βήχας, λιώστε μία σκελίδα σκόρδο και βάλτε την σε καυτό νερό για 5 λεπτά. Σουρώστε και πιείτε το υγρό. Λιώστε μία σκελίδα σκόρδο και ανακατέψτε την με μία μικρή κουταλιά ζεστό ελαιόλαδο. Αφήστε για 10 λεπτά ήσυχο το μείγμα και μετά βάλτε μερικές σταγόνες στο μολυσμένο αυτί. Τέλος, ρίξτε στο σημείο λίγο οξυζανέ. Για να αφαιρέσετε την αγκίδα, κόψτε μία λεπτή φετούλα από σκελίδα σκόρδου και βάλτε πάνω από το σημείο που είναι η αγκίδα. Τυλίξτε με γάζα και την επόμενη μέρα, όταν βγάλετε τη γάζα, θα διαπιστώσετε πως η αγκίδα θα βγει μόνη της. Αν σας έπιασε πονόδοντος, για να απαλύνετε τον πόνο που νιώθετε, τρίψτε το δόντι και τα ούλα με σκελίδα σκόρδο που έχετε κόψει στη μέση. Επαναλαμβάνετε όσο χρειάζεται για να περάσει ο πόνος και μέχρι να πάτε στον οδοντίατρο να αναλάβει δράση. Για να αφαιρέσετε τις μυρμηγκές, τρίψτε πάνω κομμένη σκελίδα σκόρδων. Τυλίξτε με επίδεσμο και αφήστε όλη νύχτα. Επαναλαμβάνετε καθημερινά και μέσα σε 2 έως 6 εβδομάδες θα έχει πέσει η μυρμηγκιά. Για τις μυρμηγκές έχουμε φτιάξει χωριστό βίντεο και το σύνδεσμο θα τον βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Κόψτε στη μέση μία σκελίδα σκόρδο και τρίψτε πάνω στα σπυράκια. Τρίψτε στο πρόσωπο μισή σκελίδα σκόρδο που έχετε κόψει στη μέση. Λιώστε σκόρδο και κρατήστε τον χυμό. Αυτόν τον χυμό τον τρίβετε στο κρανίο για να προλάβετε την τριχόπτωση. Για τέλεια πολέπιση, φτιάξτε πολτό από λιωμένο σκόρδο
ελαιόλαδο και ζάχαρη. Με αυτό το πολτό θα κάνετε μασάζ με κυκλικές κινήσεις και αφού τελειώσετε θα ξεπληθείτε καλά. Κόψτε στη μέση μια σκελίδα σκόρδο και τρίψτε στην επιδερμίδα. Λιώστε 4-5 σκελίδες σκόρδο και βάλτε σε μπουκάλι με ψεκαστήρα που στη συνέχεια θα γεμίσετε με λευκό ξύδι. Στο κανάλι μας θα βρείτε και άλλο βίντεο για να φτιάξετε το δικό σας απολυματικό. Όσο για τον σύνδεσμο, βρίσκεται κάτω από τούτο το βίντεο. Φτιάξτε δόλωμα για τα ψάρια, ανακατεύοντας λίγο ψωμί με σκόρδο. Φτιάξτε μπαλίτσες με το μείγμα και βάλτε στο αγκίστρι. Αν δεν θέλετε να σας τσιμπάνε τα κουνούπια, κόψτε μία σκελίδα σκόρδο στη μέση και τρίψτε το δέρμα σας. Η μυρωδιά θα τα αποθήσει και θα σας αφήσουν ήσυχο. Για τα κουνούπια έχουμε φτιάξει σχετικό βίντεο και τον σύνδεσμο θα τον βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Για να αποθήσετε τα κουνούπια στο χώρο σας, λιώστε σκόρδο, βάλτε σε πιατάκι ή μπολάκι και τοποθετήστε στα σημεία που θέλετε. Φτιάξτε το δικό σας φυτοφάρμακο ως εξής. Μέσα σε μια άδεια γιάλα από τουρσιά ή κάτι άλλο, βάλτε 1-2 σκελίδες σκόρδο που έχετε λιώσει. Σκεπάστε τις με νερό που έχετε βράσει και κλείστε το καπάκι. Αφήστε έτσι όλη νύχτα και το πρωί σουρώστε. Ανακατέψτε το μείγμα με 1-2 κουταλιές υγρό σαπούνι πιάτων που έχετε προηγουμένως διαλύσει σε 1/4 κούπας με νερό και ρίχνετε μέσα σε γυάλα. Ανακοινήστε καλά και βάλτε όλο αυτό σε μπουκάλι με ψεκαστήρα. Αν υπάρχουν απαλές γρατζουνιές σε γυαλί, για να μην χειροτερέψουν, τρίψτε πάνω χυμό από λιωμένο σκόρδο και μετά καθαρίστε. Φτιάξτε αυτοκόλλητα χαρτιά ή ταινίες με χυμό από λιωμένο σκόρδο. Για τα αυτοκόλλητα έχουμε φτιάξει ένα αρκετά ενδιαφέρον βίντεο και τον σύνδεσμο θα τον βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, τον κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.